Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλεσμένος μας είναι ο ιερέας Κωνσταντίνος Χαλβατζάκης. Σήμερα μας διηγείται μία από τις όμορφες ιστορίες που ξέρει. Να συνεχίσω με την ιστορία του Οσίου Κυρίου, τη Θεσσαλονικαίος. Είχαμε πει ότι παρόντες στην κάψη του Οσίου και μάρτυρος μας ήταν οι δύο φίλοι του μοναχή από την Ιερά Μονή του Χελανδαρίου. Όταν κάηκε το παλικάρι, φύγανε οι Τούρκοι, αλλάζοντας από τη χαρά τους, και οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης έπεσαν με τα μούτρα να σβήσουν τα υπολείμματα της φωτιάς, και ψαχουλεύοντας μέσα στην στάκτη της πυράς, να βρουν ό,τι έμεινε από το κορμάκι του Αγίου. Πραγματικά βρήκανε μερικά οστά, ένα γνωστό είναι από το πόδι του, ένα άλλο είναι από το χέρι του και άλλα μικρούλικα. Αυτό το κομμάτι το οποίο ήταν από το χέρι του φαίνεται ότι δεν είχε καεί καλά, είχε σάρκες ακόμα, και βρήκανε βαμβάκια και το οποίο περιτύλιξαν με βαμβάκια. Το πήρανε, το άλλο κομμάτι από το πόδι του, αρκετά μεγάλο, φέρνει ίχνη ασβεστοποιήσεως του κοκάλου από τη φωτιά. Εκείνο δεν το περιποιήθηκαν και δεν το τύλιξαν με βαμβάκι, αλλά το πήρανε μαζί τους. Ποιος ξέρει πόσα άλλα ακόμα οστά ευρέθηκαν μέσα στην πυρά, τα πήραν οι χριστιανοί και προς ευλογία και προς διαφύλαξη. Μόνο αυτά τα δύο οστά βρέθηκαν, τα οποία πήραν οι δυο καλόγεροι και τα πήγανε στη μονή τους, στο Χελανδάρι. Τα υπόλοιπα οστά δεν ξέρουμε τι έγιναν. Το ότι σώθηκαν, ναι, είναι γνωστό, αλλά πού πήγανε, κανένας δεν ξέρει. Αυτά τα οστά λοιπόν ευρίσκονται σήμερα εναποθετημένα σε μικρές λειψανοθήκες στη σκήτη του Αγίου Νικοδήμου, που αλλιώς λέγεται Αγίου Νικολάου του Χαλκιά, στις Καριές του Αγίου Όρους. Η μία λειψανοθήκη φέρνει ημερομηνία 1800, η άλλη λειψανοθήκη φέρνει ημερομηνία 1867. Ενχάρακτα μέσα στα μέταλλα, τα σημαίνια, είναι το όνομα του Αγίου Οσίου του Κυρίλου του Θεσσαλονικαίος. Ωραία, σταματάμε εδώ πέρα και πηγαίνουμε τώρα στην σύγχρονη ιστορία μας. Το 1972 αποφασίστηκε, όπως ο παλαιός ναός του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, κατεδαφιστεί και στη θέση του αναγερθεί ο σημερινός ναός. Γιατί? Διότι ήταν ναός κτισμένος με πρόχειρα υλικά, πέτρες με λάσπη, τίποτα παραπάνω. Και κάθε φορά είχε τρομερές ζημιές, φτωρές, έπεφταν, σαβάδες δεν μπορούσαν να κρατηθούν, και πήρε απόφαση η Μητρόπολης τότε με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να καταδαφίσουν τον ναό. Οι αρχιτέκτονες είχαν καταστρώσει υπέροχα αρχιτεκτονικά σχέδια για τον καινούριο ναό, και αμέσως επενέβη η αρχαιολογική εταιρεία, η οποία είπε θα είμαστε παρόντες καθ' όλη τη διάρκεια των εκσκαφών. Γιατί γνωρίζουμε από τα ιστορικά μας στοιχεία ότι στα θεμέλια του Ιερού Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου είναι ο φούρνος μέσα στον οποίο κάψανε οι Τούρκοι τον Άγιο Κύριλο. Τι μορφή είχε ο φούρνος εκείνη την εποχή δεν το γνωρίζουμε. Και γι' αυτόν τον λόγο είπαν, όταν αρχίσουμε και κατεβούμε χαμηλά και φτάσουμε στα θεμέλια του ναού, πλέον οι εξκαφές θα γίνονται με φτιαράκι και με σφυράκι και με πινέλο, ώστε να μην καταστραφούν οι αρχαιότητες που θα βρεθούν από κάτω. Πραγματικά, ύστερα από 1,5 μέτρο, 2 μέτρα περίπου, φτάσανε σε αρχαιότητες. Η αρχαιολογική υπηρεσία πάντοτε ήταν παρούσα, και
και σιγά σιγά σκάβοντας, το πρώτο το οποίο ανακάλυψαν είναι τάφη. Βυζαντινή των τριών πρώτων αιώνων του χριστιανισμού. Δηλαδή 300, 400 και 500. Δηλαδή προχιλίων 700, 1600, 1500 ετών. Πριν όμως οι τάφοι αυτοί δεν είχαν καμία αρχαιολογική αξία, ήταν συλλημένοι από τις αρχαιότητες ακόμα, φυσικά πριν κτιστεί ο πρώτος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, και δεν είχαν καμία απολύτως αξία αρχαιολογική. Δίπλα στους τάφους βρέθηκε το τείχος, το βυζαντινό, το οποίο περιέκλειε το υπόδρομο της Θεσσαλονίκης. Και εκεί ακριβώς με τις πληροφορίες τις ιστορικές που είχαμε έπρεπε να ήταν ο φούρνος, ο οποίος βρέθηκε. Ο φούρνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα στρογγυλό πράγμα από πτωλίνθο, και εκεί πέρα οι Τούρκοι ψήνανε το φαγητό τους, το ψωμί τους κλπ. Αυτή η πύληνη λάρνακα ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλη, για να είναι η λάρνακα του φούρνου. Και πάνω από τη λάρνακα φυσικά ήταν ο θόλος που έριχαν τα ξύλα μέσα για να ζεσταθεί ο φούρνος. Εκεί πέρα τον κάψανε τον Άγιο Κύριο. Τώρα θα πρέπει να σας διαβάσω ένα μικρό κομματάκι από την εποχή των ανασκαφών, διότι είναι γραμμένο από τα πρακτικά της Εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου, όπως συνετάγησαν την εποχή εκείνη και όπως εγώ τα έκανα λογοτεχνικός κείμενο. Οι εξκαφές, στη σελίδα 14. Συναγερμός. Προσοχή στις εξκαφές. Γκρεμίζεται η οροφή του παλαιού ναού που πρέπει να τοποθετήθηκε γύρω στο 1818. Πέφτουν οι τείχοι. Ο ναός αδρός με 4 τείχους σκέτος, με πλίνθους και λάσπη, με επιχρίσματα δίχως αγιογραφίες, με δάπεδο ξύλινο και δεσίματα ξύλινα. Προσέξτε, από εδώ και πέρα οι εξκαφές, λέγει η αρχαιολογική υπηρεσία, θα γίνονται με τα χέρια και με μικρά σκαφτικά εργαλεία. Από κάτω μας η παλαιά Θεσσαλονίκη. Όπου σκάψεις θα φέρει στο φως το παλαιό της κόσμο. Προσέξτε, πρέπει να εντοπίσουμε έναν παλιό τουρκικό φούρνο. Δεν ξέρουμε ποια είναι η μορφή του, αλλά μέσα του θα έχει στάκτες και ανθρώπινα οστά. Είναι ο φούρνος που κάψανε το παλικάρι οι Τούρκοι, γιατί δεν ανέδωσε στις πιέσεις τους να τουρκέψει και να απαρνηθεί την πίστη του στον Χριστό. Προσέξτε, η σκαπάνη ίσως φέρει τάφους βυζαντινούς, ίσως πέσει πάνω σε θέμελα από βασιλικά οικείματα του γαλερίου, ίσως και του υποδρόμου. Δεν γνωρίζουμε τι κτερίσματα θα ανασκάψει η σκαπάνη μας. Όλα πρέπει να τα παραλάβει το Βυζαντινό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αυτές ήταν οι εντολές των αρχαιολόγων της Βυζαντινής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Και όπως τα είπανε, όπως τα πρόβλεψαν, έτσι και έγινε. Στο βιβλίο πρακτικών του ναού διαβάζουμε τα εξής σχετικά. Οι ιερείς του ναού ευρίσκονται στο γραφείο του ναού. Ποιου ναού? Δεν υπήρχε τότε ναός. Οι υπηρεσίες και οι ευκολίες επιμαντικές του ναού του ανυπάρκτου Αγίου Κωνσταντίνου γίνονταν στον διπλανό ναό του Αγίου Αντωνίου. Ή οι θείες λειτουργίες γινόταν στα υπόγεια της λεγόμενης Ιωαννιδίου Σχολής, που είναι δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Εν πάση περιπτώσει, κάπου βρίσκονταν οι ιερείς την εποχή εκείνη, ή στην Ιωαννίδιο σχολή, στον Άγιο Αντώνιο. Ήλθε ένα γεροντάκι εργάτης στις εξκαφές και άρχισε να φωνάζει. «Παπάδες, παρακαλώ, συγχωρήστε μου την συγκίνηση». «Τι συμβαίνει, άνθρωπέ μας? Νομίζω βρήκαμε αυτό που ψάχναμε, δηλαδή τον Άγιο».
Καλύτερα όμως ελάτε μαζί μου να δείτε. Οι ιερείς και όσοι βρέθηκαν στο γραφείο με τρεμάμενα πόδια και ιερή συγκίνηση, τρέχοντας, παραπατώντας, φτάσανε στα σκαμμένα τμήματα του οικοπαίδου που θα ανεγυρώταν ο καινούριος ναός. Μια πρόχειρη ξύλινη κατεβασιά με σκαλοπάτια έφερε τους ιερείς μπροστά σε μια λεκάνη. Ήτανε κατασκευασμένη από πέτρα ημικυκλική. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Νικολακάκης, τότε εφημέριος του ναού, έκανε το σταυρό του, γονάτισε μπροστά στη λεκάνη και είδε μέσα στάχτες. Πήρε στα χέρια του ένα μακρύ σανιδάκι και άρχισε να ανασκαλεύει τις στάχτες. Και όπως τις ανασκάλευε, το στενό μακρύ ξύλο έφερνε στην επιφάνεια πλακίδια, όπως καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών. Με χέρια που έτρεμαν από την συγκίνηση, ο παπάς έπαιρνε ευλαβικά αυτά τα πλακίδια. Ήταν κόκαλα ανθρώπινα που είχαν λιώσει από τη φωτιά. Τα μάζευε και τα τοποθετούσε πρόχειρα σε ένα κομμάτι χαρτονιού. Και όταν άλλα δεν είχε να μαζέψει, έκανε πάλι το σταυρό του. Από στόμα σε στόμα είχε μαθευτεί η ανακάλυψη των λειψάνων του Αγίου. Όλοι στις γύρω γειτονιές και τους δρόμους γνώριζαν πως οι αρχαιολόγοι με τους εργάτες έψαχναν να βρούνε τον Άγιο. Τώρα ο Άγιος έκανε την εμφάνισή του. «Πάτερ Κωνσταντίνε, μη ταρακουνάς τα λείψανα που βρήκες. Σκέπασε τα γρήγορα με στάκτες. Να μην τα δει ο ήλιος. Θα γίνουν και αυτά στάκτες. Να έρθουν πρώτα οι αρχαιολόγοι και οι ειδικοί να πούνε τι πρέπει να κάνουμε». Αυτά είπε ένας γείτονας στον παπά που ήξερε από τέτοιες περιπτώσεις. Ο πατήρ Κωνσταντίνος συμμορφώθηκε με την υπόδειξη του γείτονα, τη βρήκε λογική. Ο λαός στο μεταξύ είχε μαζευτεί τόσο πολλοί που όλοι φώναζαν να προσέξουν μην πέσουν μέσα στις εξκαφές από το σπρόξιμό τους και ρωτούσαν «Τι βρήκες παπά Κώστα?» και αυτός απαντούσε «Νομίζω πως βρήκαμε τον φούρνο που ψάχναμε, που κάψανε οι Τούρκοι τον Κύριλο. Θα περιμένουμε τους ειδικούς να έλθουν και να μας το επιβεβαιώσουν. Νομίζω πως προσδοκούσαμε αυτή τη μεγάλη ευλογία για το ναό μας. Νομίζω πως ήρθε η ώρα. Από το μαρτύριό του σήμερα πέρασαν πάνω από 500 χρόνια». Οι μόνοι που περιτριγύριζαν τον παπά Κώστα ήταν οι επίτροποι του ναού, Αθανάσιος Τζίκας, Δημήτριος Παπαβασιλείου, Παράσχος Αγγελόπουλος και Πολύβιος Δεβελόπουλος. Ο πατήρ Κωνσταντίνος δεν είχε καμιά αμφιβολία. Βρέθηκαν τα λείψανα του Αγίου και φώναξε στους συγκεντρωμένους που τη στιγμή εκείνη κατέκλυσαν όλους τους γύρου χώρους. «Χριστιανοί, μη φεύγετε, περιμένετε. Θα κάνουμε δοξολογία να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας δίνει τα Άγια Λείψανα του Αγίου Κυρίλου, του Αγίου της περιοχής του Υποδρομίου». Τα υπόλοιπα πήραν τον δρόμο τους, τα ανεβρεθέντα λείψανα ήταν ανθρώπινα. Οι Τούρκοι κάψανε μαζί με τον Άγιο, όπως σας είχα πει, και σκυλιά. Λείψανα από οστά σκυλιών δεν βρέθηκαν. Αυτά είχαν γίνει πέρα και πέρα στάκτη. Γρήγορα αναδείχθηκε κάποια δωρήτρια και κατασκεύασε παραδοσιακή